Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα. Καλώ ήρθατε στι ιστορίε. Σε αυτά τα 7-8 χρόνια, τα δραματικά χρόνια τη κρίση που ζει η Ελλάδα, πολύ πολλοί άνθρω... πολλοί λίγοι άνθρωποι έμειναν στη θέση του να ζήσουν όλε τι πτυχέ αυτού του δράματο, είτε από την ελληνική πλευρά, είτε από την πλευρά των δανειστών, από την ευρωπαϊκή πλευρά. Οι κυβερνήσει άλλαζαν, οι επίτροποι άλλαζαν, το Eurogroup άλλαζε, οι υπουργοί οικονομικών άλλαζαν στην Ευρώπη μπορούμε να μετρήσουμε στα δάχτυλα του ενό χεριού του ανθρώπου που έζησαν όλη την επταετία. Είναι η κυρία Μέρκελ, φυσικά, ω καγκελάριο. Είναι ο κύριο Σόιμπλε, που ήταν υπουργό οικονομικών από την αρχή μέχρι σχεδόν το τέλο. Ε, ήταν ο κύριο Γιούγκερ, που ω πρόεδρο του Eurogroup και μετά πρόεδρο τη Επιτροπή ήταν όλη την επταετία εκεί. Και ένα ακόμη άνθρωπο. Ο άνθρωπο που λίγο μετά την υπογραφή του μνημονίου ήρθε στην Αθήνα ω πρέσβη τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα, εκπρόσωπο Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έμεινε σε αυτή τη θέση Μέχρι πριν από λίγε μέρε, ο κύριο Πάνο Καρβούνη. Είναι ο καλεσμένο τη Ιστορία απόψε. Καλησπέρα κύριε Καρβούνη. Καλησπέρα κύριε Δεν ξέρω κύριε. αν αυτό είναι ε, ένα προνόμιο, το ότι το ζήσατε όλο, ή ένα βάρο, ένα άγο. Ε, ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή τη καριέρα μου, αλλά και η πιο ενδιαφέρουσα. Ε, όταν το σκέφτομαι εκ των υστέρων, αυτά που έζησα, ήταν η καλύτερη στιγμή στην καριέρα μου, αλλά με μεγάλη δυσκολία θα έλεγα την έζησα, διότι εκτό από το Ευρωπαίο, είμαι και Έλληνα και υπηρέδισα στην πατρίδα μου τη χειρότερη στιγμή τη ιστορία τη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή η διπλή ιδιότητα, ήσασταν εδώ ω πρέσβη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ω εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα και ταυτόχρονα ήσασταν Έλληνα. Σα έφερε ποτέ σε δυσκολία, δηλαδή υπήρξε στιγμή που αυτό που έπρεπε να εκπροσωπήσετε ω ευρωπαϊκή πολιτική ερχόταν σε σύγκρουση με τη συνείδησή σα ω Έλληνα πατριώτη. Αυτό θέλω να το πω σαν θετικό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποτέ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν με έφερε σε τέτοιο όριο ποτέ ε, δεν ετέθη ε, σε ερωτηματικό ο πατριωτισμός μου από τις οδηγίες που είχα για να κάνω κάτι. Και φυσικά, ε, και το λέω ε, και το είχα πει και επισήμω, εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο, φυσικά δεν θα είχα κανένα ρόλο να παίξω. Θα έφευγα. Σα, το αντίθετο σας συνέβη να σας φέρει να έπρεπε να μεταφέρετε ως εκπρόσωπος στις Βρυξέλλες ε, πράξεις, ε, αποφάσεις της ελληνικής πλευράς με τις οποίες εσείς, είτε ως Ευρωπαίος είτε ως Έλληνας, ερχόσασταν σε δύσκολη θέση. Διαφωνούσατε. Αυτό το έκανα, γιατί είναι ακριβώς ο ρόλος του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε μια χώρα να είναι ο διάβλος επικοινωνίας, να μεταφέρει τα μηνύματα από τις Βρυξέλλες στην Αθήνα και από την Αθήνα στις Βρυξέλλες. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια όπου βρεθήκαμε σε ένα αρκετά πρωτότυπο πολιτικό σκηνικό. Mm. Άρα αυτό το έκανα εκ καθήκοντος. Mm. Ήρθατε εδώ το Νοέμβριο του 2010. Όλοι πιστεύαν ότι η ελληνική κρίση θα κρατούσε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Όταν ο πρόεδρο Μπαρόζο μου ανέθεσε να έρθω στην Ελλάδα, μου είπε θα περάσει τρία χρόνια δύσκολα. Και μετά τα πράγματα θα ηρεμήσουν. Εφτάμιση χρόνια αργότερα, βλέπετε ότι είμαστε στα πρόθυρα εξόδου τη κρίση ακόμα. Και στη συνέχεια εμφανίστηκαν τα σύννεφα και στι άλλε χώρε. Όπω η Ιρλανδία, όπω η Πορτογαλία. Ε, και αργότερα η Κύπρος. Και είδαμε ότι υπήρχε και ένα πρόβλημα, όχι μόνο ελληνικό, γιατί υπήρχε ένα μεγάλο ελληνικό πρόβλημα, υπήρχε και ένα πρόβλημα συστημικό, για το οποίο η Ευρώπη δεν ήταν προετοιμασμένη. Φτιάξαμε μια ατελή νομισματική ένωση, διότι το οικονομικό κομμάτι δεν το είχαμε προβλέψει όπως έπρεπε, δεν είχαμε τη σωστή επιτήρηση, δεν είχαμε τα σωστά εργαλεία. Και όλα αυτά φτιάχτηκαν, ελέω κρίσης, και με πρώτο θύμα και εποφελούμενο την Ελλάδα. Ναι. Θύμα ή εποφελούμενο. Και τα δύο. Διότι, ε, όπως είδατε πρόσφατα, υπήρξε ε, μία έκθεση ε, του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου, το οποίο κάνει μεγάλη κριτική ε, στο πώς διαχειριστήκαμε τα μνημόνια. Ε, και οι Ευρωπαίοι και οι Έλληνες. Ε, διότι δεν είχαμε την εμπειρία για αυτό το πράγμα. Γι' αυτό, άλλωστε, υπενθυμίζω, οι Γερμανοί θέλησαν από την αρχή το δούνου του να μπει μέσα στην ε, παρέα. Και να γίνουμε Τρόικα, διότι το ΔΝΤ έχει αυτό το επάγγελμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν το είχε. Βέβαια, μάθαμε από τα λάθη, τα παραδεχτήκαμε ε, με διαφάνεια και τα διορθώσαμε όσο γινόταν. Αλλά γι' αυτό λέω θύμα, διότι ήταν για πρώτη φορά που συνέβαινε. Οπότε η Ελλάδα υπέστη μία σειρά από προβλήματα, τα οποία δεν τα είχαμε, εάν ήταν το δεύτερο ή το τρίτο κράτο μέλο.